Χαίρετε! Γεια σας! Γεια σου! Είναι ένα έκτακτο vlog, το οποίο θέλω να απευθύνω στον καθένα ξεχωριστά που το βλέπει. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου, είμαι ψυχολόγος και συγγραφέας και διατηρώ ένα κανάλι με το όνομά μου στο YouTube όπου ανεβάζω πολύ συχνά, καθημερινά, ψυχοεκπαιδευτικά και ψυχοφέλιμα βίντεο. Αυτό είναι ένα έκτακτο βίντεο που έχω ετοιμάσει για το κανάλι μου, το οποίο όμως μπορεί να τύχει να το δεις χωρίς να έχεις δει προηγούμενα άλλα βίντεο δικά μου. Γι' αυτό το λόγο κάνω αυτή την εισαγωγή και επίσης θέλω να πω και σε σένα, αλλά και στους παλιούς που βλέπουν αυτό το βίντεο, εάν σας αρέσει το βίντεο, να πατήσετε like, να το μοιραστείτε με φίλους σας και αν θέλετε να βλέπετε παρόμοια βίντεο καθώς και τα live που κάνουμε στο κανάλι, να πατήσετε γραφή και δίπλα από την εγγραφή το καμπανάκι για να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβαίνει νέο βίντεο ή που γίνεται live. Λοιπόν, αυτό το vlog, αυτό το βίντεο blog, η ανάρτηση με βίντεο, είναι ειδικά για σένα. Είμαι η Θέκλα και μιλάω σε σένα και θέλω να σου πω πως έχεις τη δύναμη να ξεκολλήσεις. Μπορείς είσαι έτοιμος, είσαι έτοιμη να κάνεις την αλλαγή, τώρα είναι η ώρα. Σοβαρά. Τώρα είναι η ώρα. Καθημερινά διαβάζω και email που παίρνω από κόσμο. Από 8 Απριλίου 2020 έχω αποφασίσει να μην παίρνω άλλα email γιατί έχω μαζευτεί πολλά. Διαβάζω και email που παίρνω από κόσμο, διαβάζω και τα σχόλια κάτω από τα βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube και γενικώ έχω επικοινωνία με πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να έχουν μια καλύτερη ζωή. Θέλουν να κατανοήσουν τον εαυτό τους, να καταλάβουν τον εαυτό τους, να καταλάβουν τη θέση τους μέσα στον κόσμο, να καταλάβουν τις δυναμικές της σχέσης τους με τους άλλους ανθρώπους και να κάνουν τη ζωή τους καλύτερη. Στον ψυχολόγο δεν πάνε μόνο όσοι άνθρωποι έχουν σοβαρά προβλήματα αντίληψης της πραγματικότητας, αλλά μπορεί και είναι καλό να πηγαίνει ο καθένας που θέλει να έχει καλύτερη σχέση με τον εαυτό του και τους γύρω του. Εγώ πλέον δεν βλέπω κόσμο ως ψυχολόγος στο γραφείο, τα τελευταία δύο χρόνια έχω αφιερωθεί στη συγγραφή ψυχοεκπαιδευτικών βιβλίων, καθώς και στην παραγωγή ψυχοεκπαιδευτικών βίντεο για το κανάλι μου στο YouTube, όπως αυτό που βλέπεις αυτή τη στιγμή. Η ανάγκη για να φτιάξω αυτό το βίντεο γεννήθηκε μέσα από αλλεπάλληλες συζητήσεις, αλλεπάλληλες ιστορίες ανθρώπων που έρχονταν εις γνώση μου και κουβέντες που έκανα έχω κάνει και θα κάνω με ανθρώπους, οι οποίοι αντιστέκονται στην αλλαγή. Στην αλλαγή προς το καλύτερο. Αντιστέκονται στο να αλλάξουν κάποιες συνήθειες οι οποίες είναι αυτοκαταστροφικές για τους ιδίους και είναι καταστροφικές και για τις σχέσεις τους. Αντιστέκονται στο να αναλάβουν την ευθύνη του εαυτού τους και να αντιμετωπίσουν με σοβαρότητα τον εαυτό τους τους άλλους ανθρώπους γύρω τους και τη ζωή. Δεν ξέρω αν εσύ ανήκεις σε αυτή την κατηγορία, εσύ Μπορεί να γνωρίζεις ή παρακολουθώντας με προσοχή αυτό το βίντεο, μπορεί να καταλάβεις ή να έχεις μια ιδέα στο τέλος του βίντεο, αν ανήκεις στους ανθρώπους που αντιστέκονται στην αλλαγή, που αντιστέκονται στη θεραπεία της ψυχής τους, που αντιστέκονται στην απάλληψη των ελαττωμάτων τους, των εξαρτήσεων τους και των κακών τους συνηθιών, ή αν ανήκει στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν καταλάβει ότι έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τον εαυτό τους. Τον εαυτό μας δεν μπορεί να τον αλλάξει κανείς άλλος παρά μόνο εμείς. Και πότε εμείς μπορούμε να αλλάξουμε τον εαυτό μας. Μπορούμε να αλλάξουμε τον εαυτό μας εάν τα κίνητρα μας γι' αυτό είναι καθαρά εγωιστικά. Αν εγώ θέλω να αλλάξω για μένα για να έχω εγώ καλύτερη ζωή, για να έχω καλύτερο ύπνο, για να έχω πιο ελαφριά συνείδηση, για να είμαι σε ειρήνη με τον εαυτό μου, αν θέλω να το κάνω για μένα, για να βελτιώσω τη δική μου ζωή, τότε και μόνο τότε θα το επιτύχω. Μπορεί να μην τα καταφέρω να το επιτύχω χωρίς τη βοήθεια ειδικού. Είτε αυτή η βοήθεια του ειδικού έρχεται μέσα από την ανάγνωση ψυχοεκπαιδευτικών βιβλίων ή μέσα από την παρακολούθηση ψυχοεκπαιδευτικών βίντεο, ή στην καλύτερη περίπτωση μέσα από την ψυχοθεραπεία. Η ψυχοθεραπεία για μένα είναι ο καλύτερος δρόμος τον οποίο αν τον πάρει κάποιος, αν τον περπατήσει κάποιο, έχοντα μεγάλη ε, ε, συνέσθηση τη ευκαιρία που του δίνεται που της δίνεται να τα βρει με τον εαυτό του και έχοντας ως κίνητρο, καθαρά εγωιστικό κίνητρο το να κάνει καλύτερη τη ζωή του και να γίνει καλύτερος άνθρωπος, τότε θα τα καταφέρει. Εσύ που νομίζεις ότι έχεις χάσει το τρένο. Εσύ που νομίζεις ότι πέρασαν τα χρόνια και είσαι πλέον 30 κι σε πλέον 35 και είσαι πλέον 40 και είσαι πλέον 45 και είσαι 50 και είσαι 52, και είσαι 55 και είσαι 60 κλπ. Και, και νομίζω ότι τελείωσε πλέον. Έχω μεγαλώσει αρκετά, έχει παγιωθεί ο τρόπο που σκέφτομαι και δεν μπορώ να αλλάξω. Όχι, μπορεί να αλλάξει. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να αλλάξει. Ο ανθρώπινο εγκέφαλο μοιάζει με έναν τεράστιο, τεράστιο ηλεκτρονικό υπολογιστή που ο άνθρωπο ακόμη δεν έχει καταφέρει να φτιάξει ένα υπολογιστή που να προσωμιάζει έστω και λίγο στι καταπληκτικέ λειτουργίε του ανθρωπίνου εγκεφάλου, ο οποίο ανθρώπινο εγκέφαλο χαρακτηρίζεται από πλαστικότητα. Εάν επιμένουμε να αλλάξουμε παγιωμένε πεπιθήσει, παγιωμένε συνήθειε, παγιωμένου τρόπου σκέψη, εάν θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο εγκέφαλο μα. Και αν είμαστε ανοιχτοί στο να πάρουμε βοήθεια από ειδικού για αυτό το πράγμα, μπορούμε να το επιτύχουμε. Γι' αυτό υπάρχουν τόσοι άνθρωποι, τόσα εκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη που καταφέρνουν να απεξαρτηθούν από το αλκοόλ, από τα ναρκωτικά, από το σεξ, από οποιαδήποτε άλλη εξάρτηση. Γι' αυτό υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη, οι οποίοι αν και γεννιούνται σε πολύ άσχημε οικογενειακές συνθήκες, αν και μεγαλώνουν κακοποιητικά, επιτυχάνουν να γίνονται επιζώντες, survivor, να γυρίζουν τον κόσμο ανάποδα, να γίνονται ήδη ένας βράχος που αλλάζει τη ροή του ποταμού και ενηλικιών, από την εποχή της ενηλικίωσης και μετά, να φτιάχνουν μια ζωή πολύ διαφορετική από τη ζωή των γονέων τους, αν θα φτιάξουν μια οικογένεια, να φτιάξουν μια οικογένεια πολύ διαφορετική από την οικογένεια στην οποία μεγάλωσαν και να είναι διαφορετική από τους προγόνους τους. Μπορούμε να αλλάξουμε. Μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Είναι στο χέρι μας. Είναι μόνο στο χέρι μας. Δεν είναι καλή ιδέα να αλλάξουμε για να ευχαριστήσουμε κάποιον άλλον. Όταν το κίνητρο μας για αλλαγή είναι το να ευχαριστήσουμε κάποιον άλλον, Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα, εάν σε οποιαδήποτε φάση αυτή τη προσπάθεια μα για αλλαγή, ο άλλο πει ή κάνει κάτι που να μα ενοχλήσει, από αντίδραση, εμεί να σταματήσουμε την αλλαγή και στην ουσία να αυτοσαμποταριστούμε. Δεν πρέπει να αλλάξουμε ούτε για τη μάνα μα, ούτε για τον πατέρα μα, ούτε για τον άνδρα μα, ούτε για τη γυναίκα μα, ούτε για τα παιδιά μα, ούτε για του φίλου μα, για κανέναν άλλο. Μόνο για εμά! Να αλλάξουμε για εμά! να κάνουμε προσπάθεια να καλυτερεύσουμε ως άνθρωποι για να είμαστε εμείς καλύτερα, όχι για να είναι οι άλλοι καλύτερα. Όταν εμείς είμαστε καλύτερα, αλυσιδωτά και οι άλλοι θα είναι καλύτερα. Αλλά αυτό θα είναι μια παρενέργεια της αλλαγής μας. Θα είναι μια επίπτωση της αλλαγής μας. Δεν πρέπει να είναι το κίνητρο της αλλαγής μας. Άλλαξε για τη γυναίκα σου. Άλλαξε για τη μαμά σου. Άλλαξε για τον άνδρα σου. Άλλαξε για τα παιδιά σου. Άλλαξε για τον γείτονα. Άλλαξε για τον παπά της σου. Όχι! Άλλαξε για σένα. Μπορεί. Θέλει. Θέλεις να αλλάξει για σένα. Μπορεί. Άμα θέλει, μπορεί. Όλοι μπορούμε. Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν άμα το θελήσουν. Άμα συνειδητοποιήσουν τον τρόπο με τον οποίο δυσλειτουργούν και όλοι μας, όλοι οι άνθρωποι που ζούμε σε αυτή τη γη και μιλάω για τους ενήλικες γιατί μέχρι την ενηλικίωση εξελίσσεται ο ανθρώπινος εγκέφαλος και προχωράει η διαδικασία της διαπαιδαγώγησης, οπότε δεν μπορείς να ε, Απαιτεί από ένα παιδί 10 ετών, 11 ετών, 13 ετών να αλλάξει από μόνο του εφόσον είναι ακόμη σε διαδικασία διαπαιδαγώγησης και ακόμη δεν έχει εξελιχθεί πλήρω ο εγκέφαλο του από τα 26 χρόνια τη ηλικία και πάνω που είναι το όριο που εξελίσσεται ο ανθρώπινο εγκέφαλο, δηλαδή που δημιουργούνται νέα νευρικά κύτταρα και νέα σημεία λειτουργία του εγκεφάλου. Από τα 26 και πάνω, εάν το θέλει, μπορεί να αλλάξει. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν είναι εύκολο να αλλάξει. Δεν είναι εύκολο. Γιατί χρειάζεται να αφήσει στο πλάι τι δικαιολογίε. Χρειάζεται να σταματήσει να κλαίγεσαι. Χρειάζεται να σταματήσει να λυπάσαι τον εαυτό σου. Θα μπει, χρειάζεται να βγει από τη ζώνη βολικότητας σου. Το comfort zone, όπως λέγεται στα αγγλικά. Χρειάζεται να ξεβολευτεί για να αλλάξει και σε τρομάζει αυτό. Το καταλαβαίνω. Με τρόμαζε και εμένα για πάρα πολλά χρόνια. Για πάρα πολλά χρόνια έψαχνα να μου διάζουν οι αισθήσει μου, είτε με το κάπνισμα, μιλάω για μένα προσωπικά, που ξεκίνησα να καπνίζω στα 27 μου και σταμάτησα στα 43 μου. Όχι στα 43, μου, στα 38 μου. Και στα, στα 40 μου. Και σταμάτησα να καπνίζω στα 40 μου για 13 χρόνια, από το 27 όμως, μέχρι τα 40 μου κάπνιζα. Διέφευγα διαμέσου του καπνίσματος και του, του καπνού που με περιτύλιγε. Και ένιωθα ότι όντω μου διαζανιστήσει μου, διαζαν μου. Και ένιωθα ότι ξέφευγα από τα προβλήματα μου, διέφευγα διαμέσου του αλκοόλ. σας έχω πει ξανά, όσοι έχετε δει παλιά βίντεο μου, ότι υπήρξε μια περίοδο στη ζωή μου, στην οποία έπινα συστηματικά κρασί κάθε βράδυ για να ξεχνάω τα προβλήματά μου και να μου διάζω. Και ήμουνα μέσα σε μια ζώνη βολικότητα, σε ένα comfort zone, το οποίο μόνο βολικό δεν ήταν. Το comfort zone δεν είναι βολικό, είναι πολύ ενοχλητικό. Και για τους γύρω μας, αλλά και για εμάς τους ίδιους. Είναι μια ζωή μιζέρια. Σταμάτα να δίνεις δικαιολογίες στον εαυτό σου. Σταμάτα να κλαίγεσαι. Σταμάτα να ζητάς ελεημοσύνη από τους άλλους, να σου δώσουν η άλλη προσοχή, γιατί εσύ είσαι κλαμμένος και χειριστικός. Σταμάτα. Έχω υπάρξει χειριστική και φαντάζομαι θα υπάρξω και στο μέλλον. Μέχρι το σημείο που θα σταματήσω τον εαυτό μου και θα πάψω να με χειριστική. Ενώ όλοι μα, ανά πάσα στιγμή, μπορούμε να είμαστε χειριστικοί, μπορούμε να είμαστε κλαμμένοι, μπορεί να είμαστε μίζεροι. Είναι ένα συνεχή αγώνα να κρατά τον εαυτό σου σε γρήγορση, ούτω ώστε να πολεμά τον πνευματικό αγώνα και να μάχεσαι για τον καλό αγώνα του να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού σου και να είσαι καλά και καλό άνθρωπο. Είναι εύκολο να κλαίγεσαι, είναι εύκολο να αφήνεσαι, όμως αυτό που βιώνεις δεν είναι εύκολο όταν μουδιάζεις, γιατί ένας μουδιασμένος άνθρωπος ζει με έναν ξένο. Ο εαυτός του είναι ξένος και έρχεται να το συναντήσει μέσα από το υποσυνείδητο του. Έρχεται ο εαυτός του να το συναντήσει στα ξεσπάσματα θυμού τα οποία έρχονται από μόνα τους απρόπτα και τον καταβάλουν. Έρχεται ο υποσυνείδητος σε του το να το συναντήσει στα εφιαλτικά όνειρα που μπορεί να βλέπει το βράδυ. Έρχεται να το συναντήσει στον ανήσυχο ύπνο του. Έρχεται να το συναντήσει τις ώρες εκείνες που ενώ προσπαθεί να ηρεμήσει, το άγχος τον καταβάλει. Μιλάμε βέβαια για την περίπτωση των ανθρώπων που έχουν διαχειριστεί θεραπευτικά οποιαδήποτε αγχώδη και συναισθηματική διαταραχή. Δηλαδή, μιλάμε για έναν άνθρωπο που αν έχει κατάθλιψη, έχει διαγνωστεί και έχει πάρει θεραπεία. Αν έχει αγχώδη διαταραχή, έχει διαγνωστεί και έχει πάρει θεραπεία. Όταν δεν υπάρχει κάποιο σωματικό λόγο, κάποιο φυσικό παράγοντα για να έχουμε άγχο ή στρε, όταν μα καταβάλει το άγχο την ώρα που είμαστε ήρεμοι, έστω και αν παίρνουμε αντικαταθλιπτική θεραπεία, έστω και αν παίρνουμε θεραπεία για το άγχο, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι Παίρνουν θεραπεία για το άγχο, παίρνουν αντικαταθλιπτική θεραπεία και εξακολουθούν να βιώνουν ξαφνικά κύματα άγχους, Τα οποία δεν έχουν να κάνουν με τη φυσιολογία του εγκεφάλου του και τη χημεία του εγκεφάλου του, η οποία έρχεται σε ισορροπία με τη χρήση των φαρμάκων των αντικαταθλιπτικών κυρίω, αλλά έχουν να κάνουν με τον πραγματικό του εαυτό από τον, τον οποίο προσπαθούν να αποφύγουν μέσα από τις εξαρτήσεις, μέσα από την άγνοια, μέσα από τη μιζέρια, μέσα από το, την παραμονή, τη τεμπέλικη παραμονή σε ένα comfort zone, σε μια ζώνη βολικότητας. Είσαι έτοιμος, είσαι έτοιμη να πάρεις την απόφαση για αλλαγή. Τώρα είναι η ώρα, καμιά άλλη ώρα, τώρα, σήμερα, τώρα. Τώρα είσαι έτοιμο τώρα να πάρεις την απόφαση για αλλαγή. Είσαι έτοιμο τώρα, είσαι έτοιμη τώρα να πάρει τη ζωή σου στα χέρια σου. Είσαι έτοιμη, είσαι έτοιμο να σταματήσει να κλαίγεσαι. Είσαι έτοιμη, είσαι έτοιμο να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού σου. Είσαι έτοιμη, είσαι έτοιμο να πάρεις τη ζωή σου στα χέρια σου και να χρησιμοποιήσεις όλα τα εργαλεία που είναι στη διάθεσή σου στη σύγχρονη εποχή για να το πετύχεις αυτό. Έχεις βιβλία να διαβάσεις, έχεις βίντεο να δεις, έχεις ψυχολόγους και ψυχίατρους και ψυχοθεραπευτές να επισκεφτεί. Η επιστήμη της ψυχολογίας και της ψυχιατρικής και της ψυχοθεραπείας η τέχνη έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Ο καθένας σήμερα εάν θέλει μπορεί να βρει τον εαυτό του να βρει τον εαυτό του και μέσα από την προσωπική προσπάθεια αλλά και μέσα από την ψυχοθεραπεία. Φτάνει να θέλει όμως και να θέλει για τον ίδιο, για κανέναν άλλον. Είσαι έτοιμος, είσαι έτοιμη να αλλάξει για σένα, εγωιστικά, για σένα μόνο, για κανέναν άλλον. Είσαι, άμα είσαι έτοιμος, θέλεις να είσαι έτοιμος, θελει να είσαι έτοιμη. Άμα θέλεις, μπορείς να είσαι έτοιμη και στο χέρι σου είναι όλα τα εργαλεία. Με αυτό το βίντεο σε προκαλώ να αναλάβεις τη ζωή σου στα χέρια σου, να πάρεις την ευθύνη του εαυτού σου, να σταματήσεις να ρίχνεις ευθύνε σε άλλους και εσύ ο ίδιος εγωκεντρικά κυρίως, εγωιστικά, είναι η μόνη εγωκεντρικότητα η οποία είναι ψυχοφέλιμη. Για τον εαυτό σου και μόνο, για τη δική σου ψυχική υγεία και ισορροπία, για να μπορείς να χαίρεσαι τη ζωή σου, για να μπορείς να έχεις καλή σχέση με τον εαυτό σου και με τους γύρω σου, σήμερα Πάρε την ευθύνη τη ψυχοθεραπεία σου και την ευθύνη τη αλλαγή στα χέρια σου, γιατί είσαι άνθρωπο και μπορεί. Μπορεί. Και καθημερινά, καθημερινά, όσοι από εμά είμαστε πολλά χρόνια σε αυτό το μονοπάτι που προσπαθούμε να βρούμε τον εαυτό μα και προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι στο μονοπάτι τη πνευματικότητα, καθημερινά καλούμαστε να πάρουμε την ίδια απόφαση. Είμαι σήμερα αποφασισμένη, είμαι σήμερα αποφασισμένο να πάρω την ευθύνη του εαυτού μου. Είμαι σήμερα έτοιμο να είμαι σοβαρό άνθρωπο. Είμαι σοβαρό για τον εαυτό μου. Είμαι σοβαρή για τον εαυτό μου. Παίρνω τη ζωή στα σοβαρά. Παίρνω τον εαυτό μου στα σοβαρά. Είμαι σοβαρό άνθρωπο. Είμαι δυναμικό άνθρωπο. Είμαι μαχητικό άνθρωπο. Είμαι survivor. Είμαι επιζών. Ή είμαι ένα κλαμμένο θύμα. Θέλω για σένα να είσαι επιζών ή η ή η επιζώσα. Θέλω για σένα να είσαι νικητή ή νικήτρια. Θέλω για σένα να πάρει αυτό το δρόμο και σε διαβεβαιώνω πω μπορεί. Έχει την αγάπη μου. <σκουσ> Γεια σου.